Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Εξελίξεις και προπτικές στη μευτική και γυναικολογία» πραγματοποιείται ως και σήμερα στο ξενοδοχείο Ντουλάκ με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 40 ετών λειτουργίας της μευτικής και γυναικολογικής κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ανίνων. Η οργάνωση της ξεχωριστής αυτής εκδήλωσης με επίκεντρο τα θέματα που απασχολούν την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της μευτικής και γυναικολογίας αποτέλεσε πρωτοβουλία της Μευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ανίνων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μευτικής και Γυναικολογικής Βόρειο-Δυτικής Ελλάδος. Ο υπετειακός χαρακτήρας της εκδήλωσης προσδίδει ξεχωριστή σημασία και περιελάμβανε μεταξύ άλλων ένα πλούσιο τριήμερο επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικός αριθμός αξιόλογων ομιλητών από διάφορα πανεπιστημιακά και νοσοκομιακά ιδρύματα της χώρας και πολύτιμοι συνεργάτες της Μευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής. Η επετειακή εκδήλωση εορτασμού των 40 χρόνων της Μευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων έγινε σε μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό το Σάββατο το απόγευμα. 40 χρόνων λειτουργίας της Μευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής μας σχολής. 40 χρόνια προσφοράς της κλινικής με αφοσίωση, φροντίδα και σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες των ασθενών μας με επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια. Με αφορμή την επέτειο, το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης «Εξελίξεις και προοπτικές στη μευτική και γυναικολογία» περιέλαβε και περιλαμβάνει σημαντικές και ενδιαφέρουσες διαλέξεις και ποικιλόμορφα στρογγυλά τραπέζια, στα οποία προσκεκλημένοι διακεκριμένοι συνάδελφοι και πολύτιμοι συνεργάτες παρουσιάζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές, σε όλα τα πεδία της μευτικής γυναικολογίας, μεταφέροντας τη διεθνή γνώση σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας παρουσία. Να είμαι εδώ μαζί σας, σε ένα γνώριμο πεδίο που για πολλά χρόνια συγχωριστήκαμε μαζί. Πρέπει να πω ότι η Πανεπιστημιακή Μευτική Γυναικολογική Κλινική, όπως όλοι ξέρουμε, ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από 40 χρόνια. Από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, εκείνα τα ηρωικά και πέτρινα χρόνια. Και συνέχισε βέβαια και ακόμη άλλα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έχοντας πάντοτε τη δυνατότητα να έχει ένα σημαντικό και αριθμητικά και ποιοτικά επιστημονικό και λοιπόν δυναμικό. Του θέλω να μνημονεύσω κι εγώ με νοσταλγία όπως η κυρία Τζούφη έκανε προηγουμένως εκείνα τα δύσκολα χρόνια που όλοι ξεκινούσαμε τη σταδιοδρομία μας στο νοσοκομείο Χατζηκώστα τη δεκαετία του 70, όπου αυτή η ιστορική κλινική του νοσοκομείου μας και του Πανεπιστημίου ξεκινούσε τα πρώτα της βήματα με την καθοδήγηση του σεβαστού ομοτήμου καθηγητού του κυρίου Λόλη που βρίσκεται επίσης μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη περίοδος όπου οι θεμελιωτές αυτής της ιατρικής σχολής, ο κύριος Λόλης συγκαταλέγεται σε έναν από αυτούς, δώσαν μια πολύ μεγάλη μάχη ώστε αυτό το πανεπιστήμιο, αυτή η ιατρική σχολή να εδρεωθεί και να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικές μονάδες της πατρίδας μας. Συγχαρητήρια και εύχομαι να συνεχίσετε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Να είστε όλοι καλά. Που πραγματοποιείται βέβαια σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μευτικής και Γυναικολογίας της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Η σημερινή και επιπιακή εκδήλωση προς τον άλλον της κλινικής αποτελεί μια ιδιαίτερη ευκαιρία, ευτυχή συγκυρία, όχι μόνο για την ιατρική κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και το σύνολο της πανεπιστημιακής οικογένειας του Ιδρύματός μας, που προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Η δημιουργία της ιατρικής σχολής, να σχολιάσω και εγώ το Πανεπιστήμιο, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός εξ αρχής, τόσο σημαντικό όχι μόνο για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στην υγεία, αλλά γιατί είχε πολύ μεγάλες αξιώσεις, οι οποίες επιβραβεύτηκαν κυρίως στο εκπαιδευτικό, στο κλινικό αλλά και στο ερευνητικό έργο. Και σε αυτή την ευτυχή συγκυρία προσθέθηκε η τύχη να έχουμε έναν διευθυντή, ο οποίος προέβλεψε τις μελλοντικές ανάγκες του πληθυσμού, προέβλεψε την εξέλιξη του γνωστικού του αντικειμένου και έτσι δημιουργήθηκε πάλι λόγω της ιστορικής συγκυρίας της ανάπτυξης των 30 ετών από το 80 μέχρι και τη δεκαετία του 2000, μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων
η οποία εκτός του ότι μεγαλούργησε στα Γιάννενα και μετά έδωσε και τα φώτα της σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, βοήθησε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο χώρος εκείνος όπου μπορούσαμε να εκπαιδευτούμε, να μάθουμε και να εξελιχθούμε σε καθημερινή βάση. Είναι πραγματικά συγκινημένοι που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους πολλοί από τους προτεργάτες της ιατρικής μας σχολής, καθώς και ο ιδρυτής της κλινικής και επί 25 έτη διευθυντής της, ο καθηγητής κ. Δημήτρης Λόλης. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε πάλι στην ιατρική σχολή Ιωαννίνων, καλώς ορίσατε στο σπίτι σας. Η ΟΣΑΜΑ Αναπαιχθήσα Κλινική ιδρύθηκε το 1979 από τον σεβαστό καθηγητή διευθυντή κ. Δημήτρη Λόλη, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ίδρυση και ανάπτυξη ειδικών τμήματων που αφορούν την εξωματική γονιμοποίηση, την κορποσκόπηση, την ενδοσκόπηση, την εμβριογενετική ιατρική, το τμήμα ΣΤΟΥ, το τμήμα παιδικής και φοιτητικής γυναικολογίας και το ιατρείο πρόωρης οδικής ανεπάρκειας και επανειλημμένων αποχωρών. Όλοι οι συνεργάτες του κ. Λόλη και κατ' επέκταση της κλινικής, επικεφαλής των τμήματων που ακούστηκαν, μετεκπαιδεύτηκαν επί μακρόν στο εξωτερικό και διακρίθηκαν διαχρονικά για την επιστημονική τους κατάρτιση στα ειδικά αντικείμενα τα οποία ανέδειξαν ακόμη περισσότερο. Ήρθα να αναλάβω την ίδρυση και λειτουργία της μαιευτικής και γυναικολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου μας. Κατόπιν εκλογής μου, όπως και των άλλων συναδέλφων μου, από μεικτά εκλεκτορικά σώματα καθηγητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μπορείτε πολύ εύκολα να καταλάβετε, ο ρομαντισμός με εγκατέλειψε πολύ γρήγορα, όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Να επιδώσει έναν έπαινο. Συναντάστε όλο πολλών από εμάς, στον δικό μας αναπληρωτή καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Μεσίνη και πρώτο διευθυντή και καθηγητή της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διότι πραγματικά πέρασα μερικά χρόνια εδώ στα Γιάννενα, τα οποία και αναπολώ. Περισσότερο είχαμε την αγωνία μετά την απομάκρυνσή μου από εδώ, διότι εκλέχθηκα καθηγητής το 1995 στη Λάισα, να αναπτύξουμε ένα άλλο νοσοκομείο. Και φυσικά θυμόμουν πάντα τις ενέργειες και τη δραστηριότητα του καθηγητή κ. Λόλη, ο οποίος ως πρόεδρος τότε του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων προσπαθούσε να θέσει λειτουργία. Ήταν μια κλινική πανεπιστημιακή να αντρώνεται και να φτάνει στην καταξίωση. Ήταν μια κλινική να παλεύει κάτω από αδίκουσες συνθήκες να αναδειχθεί και με τις επίπονες προσπάθειες των μελών της υπό την επίβλεψη των τεσσάρων διευθυντών της και του πρωταργάτη της Δημητρίου Λόλη να φτάνει στο απόγειο της τόξης. Η συμμετοχή μου σε αυτή την αναμόρφωση της κλινικής νομίζω ότι ήταν και αμοιβαία. Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε κάλεσμα της και βοήθεια του συναδέλφου μου ήμουν πάντα πρόθυμος και αγώγιστα να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια.